Μετά την κυβερνητική απόφαση για ακύρωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα, χθες το απόγευμα περί τις 7 εκδόθηκε και η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Δημόσιας Τάξης, με την οποία αναβάλλονται, ματαιώνονται όλες οι προγραμματισμένες καρναβαλικές εκδηλώσεις. Στη συνέχεια αυτής της εκδήλωσης, της εξέλιξης, από πλευράς του Δήμου και συμμορφωνόμενοι με την απόφαση αυτή, ανακοινώσαμε ότι ματαιώνονται όλες οι εκδηλώσεις, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται από το Δήμο Κοζάνης. Δηλαδή, ξεκινώντας από σήμερα, τα Shirt Games, το πάρτι νεολαίας αύριο το βράδυ, η παρέλαση και ούτω καθεξής. Η εξέλιξη αυτή είναι φανερό ότι όχι μόνο εμάς αλλά όλους τους καρναβαλιστές ανά την Ελλάδα μας κατέλαβε εξ απρόοπτου. Ήταν αποτέλεσμα της εμφάνισης των τριών πρώτων κρουσμάτων κορονοϊού στην πατρίδα μας και είναι προφανές ότι αυτό έχει συνέπειες τόσο για την αυτοδιοίκηση που έχει δαπανίσει μέχρι στιγμής αλλού περισσότερα, αλλού λιγότερα ποσά για την προετοιμασία των καρναβαλικών εκδηλώσεων, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, με την έννοια ότι όπως η αποκριά η δικιά μας είναι το κορυφαίο λαογραφικό γεγονός στον τόπο μας και πολλοί καταστηματάρχες περίμεναν την κίνηση που κορυφώνεται το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο για να δώσει μια κίνηση στα μαγαζιά και το ανάλογο εισπρακτικό όφελος. Είναι προφανές ότι αυτό πλέον δεν θα συμβεί. Η σημερινή εικόνα στην πόλη Παρασκευή πρωί τα λέει από μόνο της. Υπάρχει μια συνεννόηση των Δήμων να ζητήσουμε μια έξτρα χρηματοδότηση οι Δήμοι που οργανώναμε καρναβαλικές εκδηλώσεις προκειμένου όχι για αποζημίωση αλλά για να οργανώσουμε άλλο είδους εκδηλώσεις οι οποίες θα τονώσουν την εικόνα και την οικονομία της πόλης. Όπως συναυλίες, ας πούμε. Ενδεχομένως. Δεν το λέω στενά μία συναυλία μόνο, αλλά εκδηλώσεις πολιτιστικές οι οποίες θα προσελκύσουν κόσμο στην πόλη. Δηλαδή, κινήσεις όπως η σημερινή να κόψετε το ρεύμα στους φανούς, μήπως είναι μια κίνηση λίγο πιο επιθετική από. Δεν κόπηκε το ρεύμα στους φανούς. Κόπηκε το ρεύμα, κύριε Δημάρχη, στους φανούς. Υπάρχουν και φωτογραφίες. Από την Νεανή και όχι μόνο, και εδώ. Οι τεχνικές υπηρεσίες κόψαν το ρεύμα. Το ρεύμα δεν το κόβουν τεχνικές υπηρεσίες. Την ηλεκτροδότηση και τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την κάνει ο ΔΔΕ και όχι τεχνικές υπηρεσίες. Στην Νεανή υπάρχει φωτογραφία από το όχημα του Δήμου. Εγώ δεν ξέρω από την Νεανή, αλλά εν πάση περιπτώσει την ηλεκτροδότηση των φανών, επαναλαμβάνω, την κάνει ο ΔΔΕ και όχι οι υπηρεσίες του Δήμου. Ναι, σε κάθε περίπτωση, για ποιο λόγο σταμάτησε η ηλεκτροδότηση, έγινε με εντολή του Δήμου. Δεν ξέρω για την Νεανή. Οι τεχνικές υπηρεσίες έκαναν έγγραφο προς την ΔΕΗ ότι να σταματήσει να γίνει η διακοπή της ηλεκτροδότησης, αλλά δεν φαντάζομαι ότι η ΔΕΔΕ πρόλαβε να κάνει καμία απολύτως διακοπή. Έχει γίνει, κύριε Δήμαρχε, γι' αυτό. Εγώ έχω την εικόνα που έχω είναι ότι δεν έγινε. Τώρα, ειδικά στην Νεανή, δεν έχω εικόνα από την Νεανή, σας το λέω ειλικρινά. Και σε κάθε περίπτωση δεν κάνει την ηλεκτροδότηση ο Δήμος. Οι παροχές του Δήμου προς τους φανούς θα σταματήσουν, δεν θα αποδοθούν, δεν αποδοθεί τίποτα. Ούτε ναι, χρήματα. Θα σταματήσουν. Από δεδομένες της απόφασης που πάρθηκε και επειδή δεν μπορεί από τη μια να λέμε ότι σταματούν όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από το Δήμο και από την άλλη ο Δήμος να συνεχίζει να παρέχει τροφοδοσία, να το πω, κυχιά, κρασί κτλ. Στους φανούς. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η υπουργική απόφαση, η κυβερνητική απόφαση, είναι να αποτρέψει τις μετακινήσεις πολιτών από μια περιοχή στην άλλη σαν μέτρο για την όχι το να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού. Έτσι, όταν ενισχύεις εκδηλώσεις, προφανώς αντιστρατεύεσαι αυτή την απόφαση. Εφόσον έχετε σταματήσει κάθε παροχή στους φανούς, όπως ορθώς προβλέπει και η απόφαση, μήπως θα ήταν δυνατόν να ανάψουν οι φανείς στις γειτονιές και φέρνω το παράδειγμα της Νάουσας, όπου με επίσημη ανακοίνωση, μετά από σύσκεψη που έγινε στο Δήμο Νάουσας, αποφασίστηκε το έθιμο Μπούλες να γίνει κανονικά. Ναι. Το αν θα ανάψει ένας φανός ή δεν θα ανάψει ο φανός, αυτό δεν αφορά το Δήμο. Οι φανείς ανάβουν ή δεν ανάβουν είναι απόφαση των συλλόγων που υπάρχουν πίσω από τους φανούς και είναι η δικιά τους η απόφαση. Αυτοί θα αποφασίσουν το τι θα κάνουν. Η δική σας άποψη. Ως δήμαρχος.
εάν δεν προβάλλεται, εάν δεν, η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να αντιστρατευτούμε το πνεύμα της απόφασης. Εάν πρόκειται για μια περιορισμένη εκδήλωση η οποία αφορά τους ανθρώπους της γειτονιάς, προφανώς δεν έχω τάχα αντίρρηση. Θα γίνουν σε άλλες ημερομηνίες τα Σουρ Γκέιμς και το πάρτι νεολαίας, το σκέφτεστε και αυτό? Υπάρχει μια τέτοια σκέψη. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη, για παράδειγμα, το να οργανωθεί μια γιορτή για την νεολαία της πόλης, προφανώς σε κάποια άλλη ημερομηνία μετά το Πάσχα, με λίγο διαφορετικό χαρακτήρα. Θα προσπαθήσουμε να την οργανώσουμε σε συνεργασία με φορείς της νεολαίας της πόλης και εφόσον αυτό είναι εφικτό, θα το κάνουμε.